Πάμε τώρα στο θέμα της μέρας. Από χθες είχαν έτοιμο πλάνο και ο διαχειριστής και λοιπά για τη διακοπή ρεύματος, προληπτικά πώς θα δρούσαν μετά από τις αποφάσεις, τα μέτρα που είχαν εξαγγείλει συντεχνίες της ΑΕΚ, ανένθωτη. Ξαφνικά βρέθηκε ο Υπουργός Εργασίας, έφερε τα πάνω κάτω. Θα μας πούνε ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντίνου, Γενικός Γραμματέας της ΕΚΠΕΟ, και ο κύριος Σότος Σάβα, που είχαμε εδώ χθες, ο πρόεδρος της ΕΠΑΕΚ. Τι ήταν αυτό που άλλαξε, κάνω αρχή με εσάς κύριε Κωνσταντίνου, από το πρωί χθες που συζητούσαμε μέχρι το απόγευμα, τι ήταν αυτό που είπε ο Υπουργός Εργασίας, που έχει λιγότερο ρόλο αν θέλετε να διαδραματίσει σε σχέση με τα Υπουργεία Ενέργειας και Οικονομικών και σας οδήγησε στην άρση επί του παρόντος αυτών των μέτρων. Ναι, καλό μεσημέρι κυρία Σάβα. Να πούμε ότι η μεσολάβηση του Υπουργού Εργασίας του κύριου Κούσου ήταν μετά από εντολή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Τουλάχιστον αυτό μας έχει ανακοινώσει ο κύριος Υπουργός. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς σε μια τέτοια πρόσκληση δεν θα μπορούσαμε να αρνηθούμε, διότι το είπαμε από την αρχή ότι δεν ήταν αυτός ο σκοπός τα μέτρα για να ταλαιπωρήσουμε κανένα. Εμείς έγκαιρα είχαμε προειδοποιήσει για τα θέματα τα οποία ήταν ενώπιον και του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διεύθυνσης, αλλά και των αρμόδιων Υπουργείων. Άρα, αντιλαμβάνεστε, όταν δεχτήκαμε έστω και την ιστάτη μια τέτοια πρόσκληση, εμείς είχαμε την υποχρέωση να ανταποκριθούμε και αυτόν έχουμε κάνει. Είχαμε να ανταποκριθεί. Είχαμε μια πολύ ωραία συνάντηση με τον κύριο Κούσον. Του εξηγήσαμε και του ιδίου τα θέματα που απασχολούν, που ουσιαστικά του επαναλάβαμε ότι αυτό που στηρίζομαι βασικά είναι οι αποφάσεις και οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των τεχνοκρατών του οργανισμού. Σίγουρα και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει θέμα εργασιακό για να παρέμβει υπό το θεσμικό του ρόλο. Όμως, σας είπα προηγουμένως ότι με εντολή του ίδιου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας έκανε αυτή την παρέμβαση για να δει και να γολιδοσκοπήσει την πλευρά τουλάχιστον τη δική μας, που ναι, σήμερα θα ξεκινούσαμε τα μέτρα, διότι εμείς δεν είπαμε ότι θα κάναμε απεργία. Είναι μέτρα που θα παίρναμε σήμερα. Μέτρα τα οποία θα επηρεάζαν και θα ταλαιπωρούσαν, όπως είδαμε τις προηγούμενες μέρες, τους καταναλωτές. Είχαμε και παρεμβάσεις και διαμαρτυρίες και καλέσματα. Ο ΕΦΚΒ αυτά συνηγόρησαν στην άρση αυτών των μέτρων, μαζί βεβαίως με την μεσολάβηση του κ. Κούσου. Σίγουρα, κυρία Σάβα, επειδή διαχειριζόμαστε έναν αγαθό πολύ ευαισθητό, ναι, και δεν νομίζω να μπορεί να μας κατηγορήσει κάποιος ότι κάθε λίγο και λιγάκι βγαίνουμε και κάνουμε είτε απεργίες είτε προσπαθούμε να επηρεάσουμε τον κόσμο, τους καταναλωτές, διότι στο κάτω-κάτω και εμείς καταναλωτές είμαστε και εμείς είμαστε μέρος αυτής της κοινωνίας, άρα τα θέματα τα οποία έχουμε προβάλει το τελευταίο διάστημα και μάλιστα εγώ θα πω και δημόσια τις ευχαριστίες προς όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που μας έχουν δώσει τον λόγο για να εξηγήσουμε τα θέματα αυτά τα οποία δεν απασχολούν, δεν είναι εργασιακά καθ' αυτά που απασχολούν τους εργαζόμενους των οργανισμών, αλλά κατ' επέκταση αφορούν και την κοινωνία, την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ναι, το την μέλλον της ΑΕΚ, του έτσι σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Να μας πει όμως και ο κύριος Σάβα, που ήταν εδώ. Κύριε Σάβα, σας έλεγα χθες, αν είχαμε καμιά παρέμβαση από τον Πρόεδρο, διότι ήθιστε κάποια στιγμή να παρεμβαίνει και ως διαμαγείας να λύνονται όλα, διότι νιώθω ότι είναι εκτεθειμένοι οι Υπουργοί Οικονομικών και Ενέργειας, οι οποίοι είχαν τις θέσεις τους στα αιτήματά σας κλπ. Τώρα εσείς, επειδή λέχθηκε από τον κύριο Κούσο ότι έρχεται ως με εντολή του Προέδρου της Δημοκρατίας, όλα θα αλλάξουν, θεωρείτε, από αυτά που λέτε και δεν είναι εργασιακά, η ρήπη, το τι γίνεται στη Δεκέλια? Καταρχήν να πούμε ότι η παρέμβαση του κύριου Κούσου εχθές αργά το απόγευμα ήταν καταλυτική. Και τον ευχαριστούμε, εξάλλου τον ευχαριστήσαμε και μέσα από τη δημόσια ανακοίνωση την οποία στείλαμε αργά ψες το βράδυ, ότι αναστέλλονται τα μέτρα. Στην δύο ώρες περίπου συνάντηση που είχαμε μαζί με τον Υπουργό, τον κύριο Κούσον, συμφωνήθηκε ότι υπό την αιγίδα του
διότι θα είναι στην παρουσία του, θα είναι υπό την αιγίδα του στην ουσία, να ξεκινήσει ένας διάλογος την ερχόμενη εβδομάδα μεταξύ της Υπουργού Εμπορίου και των συντεχνιών της ΑΕΚ, αλλά και σε κάποιο στάδιο και του Υπουργού Οικονομικών, διότι υπάρχουν και θέματα που αφορούν το Υπουργείο του. Ναι, αλλά τι είναι αυτό που θα τους φέρει στο τραπέζι, με συγχωρείτε κύριε Σάβα, ναι, αλλά το ότι είχαν τοποθετηθεί και ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Ενέργειας, τι είναι αυτό, δηλαδή η παρουσία του κ. Κούσου θα αλλάξει η άποψή τους, έχετε τέτοιες διαβεβαιώσεις και επί ποιων θεμάτων ουσιαστικά θα συζητήσετε? Ναι. Τα θέματα έχουν δημόσια αναδειχτεί από εμάς τους ίδιους των τελευταίων καιρών. Ναι, και λέω τι θα συμβεί στις συζητήσεις σας με τους δύο υπουργούς, παρουσία του κ. Κούσου, τι μπορεί να αλλάξει και τι ήταν αυτό, τι ήταν το τόσο καταλυτικό χθες που σας έκανε να προβείτε στην άρση των ΜΕΤΡ. Ναι, θα διαφανεί στον διάλογο, κυρία Σάβα. Ναι. Δηλαδή οι θέσεις της μιας ή της άλλης πλευράς ή σε έναν διάλογο, να αντιλαμβάνεστε, πρέπει να μπαίνουμε με θετικές. Μα δεν αντιλέγω, κύριε Σάβα, αλλά το ίδιο είχε ζητήσει και η ΑΕΚ. Ούτως ώστε να φέρουμε. Ναι, αλλά το είχαν ζητήσει αυτό. Ελάτε να συζητήσουμε. Μην προχωρήσετε στα μέτρα κλπ. Άρα, τι ήταν το τόσο καταλυτικό χθες? Αυτό προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε. Ναι, μα συζητήσεις με την Αρχή Ηλεκτρισμού έγιναν, αλλά όπως είπε και ο συνάδελφος ο Δημήτρης ο Κωνσταντίνου προηγουμένως, ναι. Πλήστα από τα θέματα αυτά, τα οποία αποτελούν αποφάσεις του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ, εκφεύγουν από την σφαίρα αποφάσεων του ίδιου του Διοικητικού Συμβουλίου. Ναι. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν με αποφάσεις υπουργού ή υπουργών της κυβέρνησης ευρύτερα, θα έλεγα. Ήταν καταλυτική με την έννοια του ότι αποφύγαμε τα μέτρα, αποφύγαμε τις τις απεργίες. Ναι, αλλά για να κάνετε πίσω ήταν μετά από όλα όσα συζητούσαμε, κύριε Σάβα, και ήσασταν έντονοι ότι δεν είναι θέματα εργασιακά, βάζετε τα περιβαλλοντικά, ναι, το καλό των καταναλωτών για τη συνέχεια της ΑΕΚ. Όλα αυτά, μάλιστα, τα συζητούσαμε και δεν βλέπατε φως στην άκρη του τούνελ. Τι άναψε χθες, δάδα, κερί, τι ήταν αυτό που είδατε και είπατε εντάξει, αφού είπε ο πρόεδρος ότι θα μιλήσουμε με τους υπουργούς, κάνουμε πίσω? Ναι, διότι άνοιξαν η πόρτα του διαλόγου. Μάλιστα. Δηλαδή αυτόν ήταν το ζητούμενο και το λέγαμε πολλές φορές δημόσια, mm-hmm, ότι ο στόχος των μέτρων ήταν να πάρθουν αποφάσεις από τους αρμόδιους φορείς του κράτους που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις προς την ορθή κατεύθυνση. Αυτόν έλεγαμε. Ναι. Άρα λοιπόν ξεκινά ένας διάλογος, ο στόχος παραμένει ο ίδιος και εμείς λέμε ότι μπαίνουμε σε αυτόν τον διάλογο με θετικό πνεύμα, με στόχο, όπως είπα, να συζητήσουμε τα θέματα τα οποία έχουμε αναδείξει, nice, που έχουν να κάνουν σχέση με το καλό κυρίως του καταναλωτή, αλλά και της αρχής ηλεκτρισμού. Ωραία. Κύριε Κωνσταντίνο, έτσι να κλείσω με εσάς. Τα είπατε μετά κατηδίαν οι συντεχνίες μεταξύ σας, αφού αποφασίσατε, εκδώσατε και αυτή την ανακοίνωση ότι θα πάμε να δούμε πότε θα μας καλέσουν και τι θα κάνουμε στη συνέχεια. Θα έχει χρονοδιάγραμμα, θα επανέλθετε στα μέτρα κλπ. Ή τι θα είναι αυτό που θα γίνει και θα σας ικανοποιήσει? Ή ναι, να πούμε, ναι, ναι. Βλέποντας και κάνοντας. Όχι, δεν είναι βλέποντας και κάνοντας. Νομίζω και η ανακοίνωση, η οποία ήταν ανακοίνωση που έχει εκδοθεί σε συνεννόηση με τον κύριο Κούσο, τον κύριο Υπουργό, λέει ότι αναστέλλονται τα μέτρα. Τα μέτρα δεν ακυρώνονται, αναστέλλονται. Έχει θέσει και ο κύριος Κούσος έναν στενό χρονοδιάγραμμα που θα γίνουν αυτές οι συζητήσεις. Δεν θα μπουν όλα, δεν θα μπουν στις ελληνικές καλέντες οι συζητήσεις. Ήδη έχει καθορίσει ότι το τριήμερο της ερχόμενης εβδομάδας, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, θα φροντίσει να γίνουν αυτές οι συναντήσεις. Και εξάλλου να πούμε, κυρία Σάβα, ότι τα θέματα δεν είναι νέα. Δεν θα καταγραφούν ξανά από την αρχή. Τα θέματα είναι αποφάσεις του ιδίου του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι ενώπιον των Υπουργών. Και επειδή στο ερώτημα που έχετε κάνει προηγουμένως στο ΣΕΦ, τον Σόδωνο Σάβα, τι έχει αλλάξει? Να. Έχει αλλάξει το εξής, ότι ενώ οι δύο αρμόδιοι υπουργοί που έχουν το ρόλο να αποφασίσουν και να εγκρίνουν αυτά που έχουν ρόλο, αποφασίσει, ναι, ο Συμβουλίο, αρνούν τον πεισματικά
να συζητήσουν το οτιδήποτε. Ναι. Αυτή τη στιγμή, με την παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, με εντολή προς τον κύριο Κούσο, να ανοίξει αυτή η συζήτηση και επιτέλους να καταδειχθεί πού είναι το πρόβλημα. Ναι. Εάν παίρνει ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο διορίζεται από το κράτος, συγχωρείτε, ναι. και έχει την ευθύνη των αποφάσεων που παίρνει για το καλό νόμενο συμφέρον του οργανισμού το οποίο είναι διορισμένοι. Παίρνουν αποφάσεις θεωρώντας ότι αυτό εξυπηρετά το καλό νόμενο συμφέρον του οργανισμού. Και οι αποφάσεις αυτές πηγαίνουν σε τείχους ή με σε οταμία γκόντο. Ναι. Κάπου κάποιος έπρεπε να παρέμβει. Μάλιστα. Λοιπόν, και άρα νιώθετε αυτή την ασφάλεια, επειδή είναι με εντολή του Προέδρου, θα είναι παρουσία του κύριου Κούσου, ότι θα σας ακούσουν τώρα οι αρμόδιοι υπουργοί που έχουν εκτελεστικό ρόλο. Ναι. Ναι, και θα έχει και σύντομο χρονικό Μάλιστα. διάστημα, δηλαδή δεν θα είναι αδιαρμονές. Ωραία, σας ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνου, κύριε Σάβα. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να σας πω κυρίες και κύριοι ότι θα έχουμε τον Υπουργό Εργασίας στη συνέχεια στην εκπομπή να μας πει από πλευράς του. Άδειασμα μου ακούγεται εμένα, δύο υπουργών, επειδή είπε ο Πρόεδρος, θα τους καθίσει κάτω να δούνε τι θα έχει το ενδιαφέρον του.